Η επόμενη μέρα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και η αυξημένη ευελιξία στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων υπερεργαζομένων και επιχειρήσεων είναι το μεγάλο στοίχημα. Σε συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης, τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης. Θυμίζω ότι μετά από παρένεσή σας είχα αποστείλει στην αρμόδια επίτροπο μία επιστολή ζητώντας μέγιστη δυνατή ευελιξία στην αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ για το έτος 2020. Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση πληροφορήθηκα ότι τα αιτήματά μας ουσιαστικά έγιναν όλα αποδεκτά. Ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπήρξαν και συντονισμένες ενέργειες των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Το νέο πλαίσιο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που έγινε με τους αρμόδιους υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερους πόρους από όσους προγραμματίζαμε για το έτος 2020, να προχωρήσουμε σε ανασχεδιασμούς, να μην χρησιμοποιήσουμε καθόλου εθνικούς πόρους, να μεταφέρουμε πόρους από περιφέρεια σε περιφέρεια. Και το αντικείμενο της συζήτησης είναι να ακούσω τις σκέψεις σας για το πώς γρήγορα τώρα θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την πρόσθετη ευελιξία για να ρίξουμε ζεστό χρήμα στην αγορά, στις επιχειρήσεις, να στηρίξουμε τους ανόργους, να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε διαθέσιμους πόρους ως ένα μαξιλάρι απορρόφησης κραδασμών που αναπόφευκτα έρχονται και στην ελληνική οικονομία.